Θα πάμε στο Μαρούσι. Γιώτα Αρχοντάκη, Εύη Σπανού, η μεγάλη επιστροφή στο τέταρτο μέρος. Πήρατε ανάσες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο κάνουμε. Νομίζω ότι όποιος κάνει τηλεόραση καταλαβαίνει ότι από το πρωί όλος ο όμιλος βρίσκεται σε μία εγρήγορση. Είναι μία ομαδική δουλειά. Δεν είναι δουλειά του Νίκου, της Εύης ή της Γιώτας. Είμαστε 10-15 άτομα για να βγει η σημερινή εκπομπή. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, θα τα πούμε και στο τέλος. Πάμε στο Μαρούσι. Πάμε στο Μαρούσι να συνομιλήσουμε. Με τον Κώστα το Σιφάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Αμαρουσίου. Κύριε Σιφάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Σας κύριε Παναγιωτόπουλο και στην ομάδα σας, στο Κρήτη TV, στο Κρήτη σήμερα και βεβαίως και σε όλους τους κριτικούς που μας ακούνε. Και έχετε και παρέα δίπλα σας. Ναι, μαζί μου είναι η Ζέτα Ιπολίτη, η οποία είναι υπεύθυνη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Των δημοσίων σχέσεων και μαζί θα τα πούμε σήμερα. Εκεί στο Μαρούσι είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Ευχαριστούμε. Και είναι και η κοινότητα εκεί των Κριτών είναι πολύ άριθμη. Είναι, ο σύλλογος μας είναι καταρχήν ένας σύλλογος που έχει ζωή 45 χρόνια κοντά, από το 1977. Εδώ πέρα στον τηλεφωνικό κατάλογο υπάρχουν γύρω στις 3.000 οικογένειες που έχουν σχέση με Κρήτη, γαμπροί, νύφες, κριτικοί πρώτης, δεύτερης γενιάς. Και εμείς σαν σύλλογος, όταν λειτουργούσαμε, νομίζω ότι κάτι κάναμε. Τώρα από το Μάρτιο και μετά, δυστυχώς λόγω καραντίνας και λόγω κορονοϊού έχουν μειωθεί πολύ οι δραστηριότητες. Η ζωή δεν σταματάει, ωστόσο συνεχίζεται και τα καλύτερα είναι μπροστά. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Βεβαίως. Αυτό λέμε και εμείς. Κουράγιο, θα το περάσουμε και θα ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα. Βέβαια, να μας πει και να μας πει δύο λόγια και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων που μας κάνει την τιμή σήμερα και είναι εδώ στην παρέα μας. Ευχαρίστω. Μία ευχή εδώ μας παρακολουθούν οι κριτικοί εδώ στην Κρήτη, περιμένουν τη φλόγα τη δική σας. Καταρχήν θα θέλαμε πολύ να είμαστε κάτω, έτσι. Θα βρεθούμε. Από πού κατάγεστε? Είστε πολύ τυχεροί. Ο παππούς Μανούσακας από Σφακιά και η γιαγιά Δρακάκη από Λασίθη. Πολύ ωραία μέρη. Εμείς να σας πούμε μια μαντινάδα. Μόνο μία. Τρεις. Τρεις. Να ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, κάλεση θα σας έκανα να έρθετε στην Αθήνα. Μα δεν το λοιπόν να το σκεφτώ και φταίει η καραντίνα. Φιλότιμο και ανθρωπιά, πρεπιά και αντριοσύνη, δεν τα μολύνει ο ιός, στην Κρήτη ό,τι και γίνει. Όλη η ζωή σας να έχει ανθούς, Θεέ με την ψυχή μας. Και μια καλή νέα χρονιά για όλους η ευχή μας. Ευχαριστώ. Βέβαια, τρεις είπαμε, περιμένω ένα σχόλιο εδώ από την Εύη, θέλει να πει κάτι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και τους δυο σας πώς θα γιορτάσετε την πρωτοχρονιά αύριο, αν θα βρεθείτε έτσι με κάποια συγγενικά πρόσωπα, κρατώντας. Ακριβώς, τηρώντας τα μέτρα. Βεβαίως, τηρώντας τα μέτρα και σε πολύ περιορισμένο κύκλο, οικογενειακά που λέμε, θα κάνουμε την αλλαγή του χρόνου, θα φάμε, θα πιούμε. Τώρα ανάλογα με το ποιοι θα είμαστε, μπορεί να είμαστε και άνθρωποι από την ίδια πολυκατοικία σε ό,τι αφορά εμένα, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αν είναι κάποιοι που θα έρθουν από λίγο πιο πέρα. Βέβαια, με προσοχή πάντα. Είναι ότι θα κινηθούν. Κύριε Σιφάκη, να πω ότι μας έχουν ετοιμάσει κάποιες κοντιλιές από εκεί, από το Μαρούσι, ο Κάρολος ο Κουκλάκης. Αυτό ήθελα να πω. Βέβαια. Ότι θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ειρήνη τη Δερέμπεϊ και στον Κάρολο τον Κουκλάκη που είναι μαζί μας. Τέλεια. Να ευχηθούν τραγουδιστά όπως. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δίδουμε τη σκυτάλη, να τη δώσουμε τη σκυτάλη. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά. Καλές εκπομπές, καλή καινούργια χρονιά. Να είστε καλά, δίνουμε σκυτάλη. Χρόνια πολλά και από εμάς σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
ζεστάνει. Να έρθει να σας ζεστάνει κι αν αφήσω παλιός πληγές ο νέος να τσιγιάνει.